Με οικονομική αλλά και σε έμψυχο δυναμικό υποστήριξη, όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, επιχειρεί η πολιτεία να αντιμετωπίσει την κατάσταση που επικρατεί στους πληγέντες Δήμους. Ο κ. Σταυριανουδάκης επισκέφθηκε το Αρκαλοχώρι, όπου είδε από κοντά την κατάσταση που επικρατεί, ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Μανώλη Φραγκάκη, επισκέφθηκε σημεία της περιοχής που έχουν πληγεί, ενώ συνάντησε από κοντά και τους ανθρώπους που επί πέμπτη μέρα ζουν μέσα στις σκηνές. Η κυβέρνηση έχει καθημερινή παρουσία και ενημέρωση του τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή εδώ που επλήγει. Ήρθα και εγώ από τη μεριά του Υπουργείου Εσωτερικών να στηρίξουμε τόσο τους Δήμους που έχουν πληγεί, αλλά και φυσικά τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε σύντομα να έχουμε το αποθούμενο αποτέλεσμα και να αποκατασταθούν οι βλάβες και οι ζημιές που έχουν γίνει σε μεγάλα σπίτια και σε παλιά ιδιαίτερα. Ο κύριος Σταυριανουδάκης επισήμανε ότι η επιλογή φιλοξενία σε σπίτια μέσω του εστία είναι προτιμότερη από τα κοντέινερ, τα οποία όπως έγινε γνωστό θα φτάσουν τις επόμενες ημέρες και πάντως όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στα σημεία όπου θα τοποθετηθούν, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος. Περιμένουμε και κάποιους οικίσκους οι οποίοι θα έρθουν εδώ για όσους λίγους κατά την άποψή μου θα πρέπει να επιλέξουν αυτή τη λύση. Αντιθέτως, με το πρόγραμμα εστία έχουν διατεθεί αρκετά καταλήμματα σε σπίτια στο Ηράκλειο που μπορούν οι οικογένειες να στεγαστούν με ασφάλεια στο μεταβατικό στάδιο της απλής αποκατάστασης των οικιών τους. Προετοιμάζεται ένας χώρος ο μεγάλος εδώ και έχουμε και δύο οικισμούς που θα πάνε. Πιστεύω ότι θα φύγουν σήμερα και αύριο θα τους έχουμε. Αν δεν τους έχουμε αύριο, στη χειρότερη περίπτωση θα είναι μεθαύριο εδώ. Την ώρα πάντως που στο Δημαρχείο της περιοχής από σήμερα γίνονται αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα εστία, στις σκηνές διαμένει ολοένα και λιγότερο κόσμος, λόγω και των καιρικών συνθήκων που επιδεινώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, αν και η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που βρίσκονται στο δρόμο είναι δραματική, όσο οι έλεγχοι των κλιμακίων προσθέτουν συνεχώς μη κατάλληλα για κατοίκηση κτίσματα. Πολλοί άνθρωποι μου είπαν ότι μένουν μέσα στα αυτοκίνητά τους, δεν θέλουν να έρθουν εδώ. Όσον αφορά το εστία, αυτή τη στιγμή είναι σε δύο γκρουπ που έχουμε, είναι γύρω στα 56 άτομα. Μας φιλοξενεί μια κυρία, ας είναι καλά. Ας είναι καλά, στο δρόμο μείναμε. Τι κάνουμε, ούτε ρούχο δεν έχουμε να βάλουμε. Το θέμα είναι ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί από τη Δευτέρα, μέσα στα αυτοκίνητα κοιμόμαστε, άπλητοι, από φαγητά δόξα τω Θεώ μας φέρνει πολλά. Στα σεισμόπληκτα χωριά των Δήμων Μινώα Παιδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων βρέθηκε και το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Γιάννης Πρωτούλης, αφού πρώτα συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, όπου ενημερώθηκε και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το σεισμό, αλλά και την προστασία των σεισμόπληκτων. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να προσθεθεί σε αυτή τη μακριά λίστα των ανθρώπων που μόλις φεύγουν οι κάμερες και κλείνουν τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνονται στο έλεος της περιβόητης ατομικής ευθύνης, δεν θέλουμε να ξανασυμβεί το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας με τους κατοίκους της περιοχής, με τους κατοίκους των χωριών. Ένα ποσοστό που ξεπερνά το 80% των κτισμάτων φαίνεται ότι αυτή την ώρα έχει κριθεί ακατάλληλο, με τις εκτιμήσεις μόνο για το Δήμο Μινώα Παιδιάδος να περιγράφουν ακαταλληλότητα σε περισσότερα από 2.000 σπίτια. Εκτιμάμε ότι τα κτίρια τα οποία θα είναι ακατάλληλα θα είναι πάνω από 2.000. Για ποια περιοχή μιλάτε? Για όλο το Δήμο. Την ίδια ώρα το κέντρο φιλοξενίας στο Αρκαλοχώρι κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει γίνει σημείο συνάντησης και ανακούφισης. Εκατοντάδες είναι οι πληγέντες του σεισμού που επισκέπτονται το χώρο για να πιάσουν το φαγητό ή λίγο παρέα, ενώ από σήμερα στο σημείο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ πραγματοποιεί και rapid test. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει 40 άτομα και 10 από τα χωνιά 50. 50 μηχανικοί και έχουν πέσει όλοι επάνω στο κομμάτι αυτό του ελέγχου των κτηρίων και θα πιστεύω σε 2-3 μέρες θα έχουμε τελειώσει. Ανάμεσα στις συγκινητικές προσφορές που φτάνουν καθημερινά και έχουν σε μεγάλο βαθμό υπερκαλύψει τις τρέχουσες ανάγκες, ιδιαίτερα συγκινητική είναι και η προσφορά των ίδιων των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου, που αψηφώντας τον πόνο τους, συνεισφέρουν όπως μπορούν. Εδώ οι γυναίκες καθαρίζουν τις ντομάτες, εδώ από μέσα έχουμε τα αυγά, είναι σαλάτες εδώ έτοιμα. Εδώ είναι ο μάγειρας του σεφ. Και εμείς εδώ οι υπόλοιποι όλοι είμαστε εθελοντές και βοηθάμε την κατάσταση εδώ. Ο Ζόραν, που ήρθε στην περιοχή πριν από 26 χρόνια από την Αλβανία και είχε την επιχείρησή του στο κέντρο του Αρκαλοχωρίου, μπορεί να καταστράφει και ολοσχερός, αλλά καθημερινά από την πρώτη και όλα στιγμή βοηθάει στο μαγείρεμα για τους συντοπίτες του. Με αυτά που έζησα εδώ μέσα και τουλάχιστον προσφέρω ένα έργο και προσφέρω φαΐ στον κόσμο.
Αυτό που με ενδιαφέρει, γιατί αυτά που έζησα εγώ δεν μπορεί να τα ζήσει κανένας και δεν θέλω να τα ζήσει κανένας. Γιατί ακόμα κοιμάμαι και έχω τρόμο και φόβο με αυτά που πέρασα από εκεί μέσα στα μαχαίρια και βγήκα εδώ έξω. Έζησε όπως λέει τον εφιάλτη, αλλά η ανάγκη του κόσμου τον κράτησε όρθιο. Μέσα στην επιχείρηση με τζάμια που διατηρεί και δεν έμεινε τίποτα όρθιο, κατάφερε από θαύμα να βγει. Ενώ η συγκινητική προσφορά δωματίου ξενοδοχείου, όπου διαμένει με την οικογένειά του, μάλλον αποτέλεσε ως πράξη αγάπη στο μονόδρομο και ο ίδιος να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. Αν είναι καλά άνθρωπος που μας φιλοξενεί, αλλά μας είπε σήμερα μέχρι 6 του μήνα. Μετά πού θα μείνω? Έχω δύο παιδιά. Πού θα μείνουμε, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού θα μείνουμε και τι θα γίνει με εμάς που δεν έχουμε ούτε σπίτια τίποτα. Καταστραμμένα όλα, όπως το βλέπει το μαγαζί, και καταστραφεί και ανοίξει από μέσα. Δεν ξέρω τίποτα τι θα γίνει.